Μείωση της τιμής του εισιτηρίου μέσα στα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤΟ αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε από Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης. Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η αδικία να μην δίνονται ρέστα από τους αυτόματους πολιτές, τα εισιτήρια θα πωλούνται στην ίδια τιμή με τα εκδοτήρια, εκδίδοντας όμως μόνο συγκεκριμένα εισιτήρια των 50 λεπτών, του 1 και των 2 ευρώ. Η ενοποίηση των τιμών των εισιτήριων από τα εκδοτήρια αλλά και από τα μηχανήματα πάνω στα λεωφορεία. Δηλαδή, τέρμα το 1,1 ευρώ και τέρμα η, αν θέλετε, πρωτοτυπία του να μην δίνονται ρέστα. Στο εξής, οι έλεγχοι στα λεωφορεία δεν θα γίνονται από ιδιωτική εταιρεία, αλλά από ελεγκτές οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Αναφορικά με την εξυπηρέτηση των επιβατών, στόχος είναι να κυκλοφορήσουν στους δρόμους ακόμα 200 αστικά, καθώς με την προμήθεια ανταλλακτικών θα προχωρήσει η επισκευή όσων είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών. Ο Υπουργός άφησε αιχμές για τις προηγούμενες διοικήσεις, σημειώνοντας πως τα τελευταία 27 χρόνια ο ΟΑΣΤ επιδοτήθηκε με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας για τους μετόχους κέρδη 324 εκατομμύρια ευρώ. Η ετήσια απόδοση κεφαλαίου κυμαίνεται κατέτος από 80% ως 745%. Δεν υπάρχει στον πλανήτη εταιρεία που να έχει τέτοια ετήσια απόδοση κεφαλαίου, ούτε το 80% που είναι το χαμηλό. Όπου είπα ότι το επιχειρηματικό κέρδος μπαίνει στα έξοδα, σκίσαν τα πτυχία τους. Αυτό το κτίριο που βλέπουμε, το μεγάλο μεταλλικό, εδώ. Ο Υπουργός Μεταφορών ξεναγήθηκε και στο αμαξοστάσιο του μετρό. Ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίοι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένονται να ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2018. Το έργο τελειώνει. Του χρόνου, την ίδια εποχή, τέτοιο καιρό, θα έχουμε τα βαγόνια μέσα στο κτίριο. Για πρώτη φορά το μετρό δεν είναι ανέκδοτο. Ανέκδοτο είναι αυτοί που το σταμάτησαν. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η αποκατάσταση του ανιστόρητου ψευδοδιλήμματος η αρχαία η μετρό. Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί και θέλει να έχει και αρχαία και μετρό. Στο χώρο αυτό θα γίνεται η στάθμευση των βαγονιών των σειρμών του μετρό. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατασταθούν και οι ράγες επάνω στις οποίες θα κινούνται τα βαγόνια. Μέσα στο 2018 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες για την επέκταση του μετρό και στη Δυτική Θεσσαλονίκη.